Ένωση Αμερικής, από την ενημέρωση που έχουμε, κάνει αποστολές υγειονομικού υλικού σε όλο τον κόσμο. Το περίεργο είναι ότι στην Ελλάδα δεν είχε στείλει μέχρι τώρα κάτι όπως γνωρίζουμε ή τουλάχιστον όχι τόσο οργανωμένα. Δεν είχε δηλαδή ζητηθεί, ας πούμε. Δεν είχε ζητηθεί. Την ώρα που οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία της Κρήτης έχουν χτυπήσει κόκκινο, η Παγκρήτια Ένωση Αμερικής έρχεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια με αναλώσιμα υλικά όπως σύρικες, βαμβάκι, γάζες, μέχρι και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα επίγοντα περιστατικά. Μας έχουν ενημερώσει ότι έχουν μια δική τους λίστα με υγειονομικό υλικό, την οποία μας στείλανε και εμείς αποδεχτήκαμε, την εξετάσαμε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και αποφασίσαμε ότι είναι υλικά τα οποία ήδη χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία και θα μας χρησιμεύσουν. Ξέρουμε ότι είναι περίπου γύρω στα 2.500 είδη, διαφορετικά είδη, τα οποία έχουν αξία περίπου 300.000 δολάρια. Τις επόμενες μέρες φτάνουν στο νησί τα κοντέινερ που περιλαμβάνουν τόνους υγειονομικό υλικό, βοήθεια που περιμένουν σαν μάνα εξ ουρανού τα νοσοκομεία της Κρήτης. Αναμένουμε εντός των επόμενων εβδομάδων να μας έρθει. Είναι μια βοήθεια σημαντική. Τους τελευταίους μήνες είχαμε και την προσφορά μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο γενικότερα της στοχευμένης προσφοράς πλέον των εταιρεών. Αντί να μας διαθέτουν κάποια χρήματα, κάποια κονδύλια οι εταιρείες για σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και άλλου τύπου παροχών, εμείς θέλουμε να το κάνουμε στοχευμένο και να έχουμε την προσφορά τους ως προς τα φάρμακα. Πέρα από την κάλυψη των αναγκών, η ΔΥΠΕ Κρήτης θα εξοικονομήσει και χρήματα μέσω των παραγγελιών που θα προχωρούσε στο αμέσως χρονικό διάστημα. Στην ουσία μια εξοικονόμηση για το επόμενο διάστημα, στην οποία δεν θα χρειαστεί να παραγγείλουμε ίσως κάποια είδη από αυτά. Τουλάχιστον άμεσα. Γάζες, δεν είναι. Ναι, θα είναι υγειονομικό αναλώσιμο υλικό, το οποίο θα έχει σίγουρα γάζες, σύριγγες, πράγματα τα οποία ενίοτε εμφανίζονται και κάποιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.